Γεια σας. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα σας δείξω πώς δουλεύει ένα ηλιακό ρολόι με βάση το ανάλυμα και έναν αστρόκηπο που έχει φτιαχτεί εδώ στη Ρόδο κοντά στην περιοχή του Anthony Quinn. Ξεκινάμε με το ηλιακό ρολόι. Αυτό είναι το ηλιακό ρολόι. Η είσοδος του βρίσκεται εδώ με την επιγραφή πώς λειτουργεί και πώς πρέπει να σταθούμε πάνω στον άξονα που μας δείχνει τους 12 μήνες. Εμείς απλά πρέπει να διαλέξουμε το μήνα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στην προκειμένη περίπτωση ο μήνας είναι Νοέμβριος. Είναι 10 Νοεμβρίου. Θα σταθούμε δηλαδή ανάμεσα στο Νοέμβριο και στο Δεκέμβριο, λίγο μετά τον Νοέμβριο δηλαδή, και θα λάβουμε υπόψη μας και το σφάλμα της ώρας που είναι μείον 16 λεπτά από την ώρα που θα μας δείξει η ίδια η σκιά μας. Περπατάμε δηλαδή πάνω στον άξονα, καθόμαστε εδώ πέρα και στη συνέχεια βλέπουμε την σκιά του κεφαλιού μας που ακριβώς πέφτει. Μας δείχνει 12 και 4 το μεσημέρι, μείον 16 λεπτά, δηλαδή η ώρα είναι 11 και 59, 12 παρά 1 πρώτο λεπτό. Αυτή είναι η κατασκευή που έχω φτιάξει εδώ πέρα. Είναι ένα όμορφο ηλιακό ρολόι, μεγάλο, είναι 5 επί 3,5 μέτρα, μεγάλο. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα πακάκι από πέτρα που έχει φτιαχτεί εδώ στον κήπο, το οποίο η λειτουργία του είναι ως εξής. Καθόμαστε στο κέντρο του καθιστικού και στην απέναντι μεριά του κήπου υπάρχει ένας πέτρινος κύκλος, ο οποίος χρησιμεύει ως εξής. 21 Ιουνίου είναι το θερινό ηλιοστάσιο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου δηλαδή, και θα δούμε τον ήλιο να περνάει ακριβώς μέσα από αυτή την τρύπα. Αυτό συμβαίνει μία φορά του χρόνου. Θα σας δείξω ένα πυρίσκο που έχω φτιάξει εδώ πέρα, που έχει μια φανταστική θέα προς τον κόλπο του Λαδικού ή αλλιώς Anthony Quinn. Είναι εκεί πέρα που ο Anthony Quinn γύρισε τις ταινίες του, τον Ζορμπά και τα κανόνια του Ναβαρόνε. Στο βάθος βλέπουμε το βουνό της Παναγιάς Τσαμπίκας και της Λίνδου αριστερά στο βάθος. Εδώ βρισκόμαστε ανατολικά και βόρεια βλέπουμε τα μεγάλα ξενοδοχεία της περιοχής Φαλιράκη από τη Ρόδο. Στη συνέχεια θα σας δείξω μία στατική γεωγραφική πηξίδα και ένα μοντέλο από τα μεγαλύτερα αστέρια που βρίσκονται στο γαλαξία μας. Αυτό φωτίζεται με black light τη νύχτα, σαν κρυφός φωτισμός κάτω από το μάρμαρο που είδατε, με αποτέλεσμα οι πόλεις που μας δείχνουν την κατεύθυνση τις οποίες βρίσκονται και τα χιλιόμετρα που βρίσκονται από αυτό το σημείο ακριβώς φωσφορίζουν το βράδυ. Αυτές είναι οι συντεταγμένες του σημείου αυτού, γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και ύψος. Και εδώ βλέπουμε κάποιες γνωστές πόλεις και τα χιλιόμετρα που απέχουν από εδώ πέρα, από αυτό το σημείο. Ταυτόχρονα, όπως σας είπα, είναι και ένα μοντέλο από τα μεγαλύτερα αστέρια σε διάμετρο στον γαλαξία μας. Εδώ μπορείτε να δείτε, έχει φτιαχτεί ένας πίνακας. Η διάμετρος του ήλιου είναι 1.391.400 χιλιόμετρα. Μεσολαβούν κάποια μεγαλύτερα και στο τέλος το ΒΥ κάνεις μαγιόρις με 2.940.000 χιλιόμετρα διάμετρο. Το μοντέλο είναι ως εξής. Ο κύκλος, ο πέτρινος, ο εξωτερικός με την κόκκινη γραμμή
Έχει μια διάμετρο από 6 μέτρα και εδώ μέσα βρίσκεται μια κίτρινη τελεία η οποία αντιστοιχεί στη διάμετρο του ήλιου η οποία βλέπετε εδώ πέρα. Βλέπετε και κάποια άλλα κυκλάκια τα οποία αντιστοιχούν σε άλλα αστέρια, όπως ο Αντάρης, είναι το φωτεινότερο αστέρι του Σκορπιού. Και στη συνέχεια υπάρχει μια ακόμα ωραία κατασκευή στον αστρόκηπο. Είναι το άγαλμα του Άτλαντα από την ελληνική μυθολογία. Ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε τον κόσμο στους ώμους του, τη γη δηλαδή. Και δίπλα βρίσκονται οι 7 κόρες του, οι Πλειάδες, οι οποίες στην πραγματικότητα είναι ένα ανοιχτό σφαιρικό αστρικό μήνος στον νυχτερινό ουρανιοθόλο. Και τα μπλε κρύσταλλα έχουν τοποθετηθεί ακριβώς όπως είναι το αστρικό μήνος στον ουρανό. Και με τα ονόματά τους φυσικά, που είναι όλα ελληνικά και μας θυμίζουν μια ωραία ιστορία από την ελληνική μυθολογία. Στη συνέχεια και τέλος είναι αυτός ο κόκκινος, αυτή η κόκκινη γραμμή, συγγνώμη, η οποία διαγράφει τον κήπο. Και η ιδέα αυτής της κόκκινης γραμμής είναι ότι αυτό πρέπει να φανταστούμε ότι είναι η διάμετρος του ήλιου μας σε σύγκριση με τη διάμετρο της γης που κρατάει ο Άτλαντας στους ώμους του. Η γη χωράει μέσα στον ήλιο περίπου 150 φορές. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ελπίζω να σας δω και μια φορά στον αστρόκηπο. Πολλούς χαιρετισμούς από Ρόδο.